παιδιά σας. Έχουμε δουλέψει όλο τον χρόνο με όλες τις τιμές που μπορεί να έχει μια τέτοια δουλειά και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους και εσάς που ήρθατε και κλειστήκατε μέσα μια τέτοια βραδιά. Μια παράκληση μόνο, τα κοινικά στο Θόρυβο, απολαύστε την παράσταση, αφαιρείτε ελεύθερη. Αν θέλετε να εκφραστείτε, εκφραστείτε. Καλή μια σχέση. Εξαφανίζεται μετά τον άλλο.
Είναι αυτός ο τύπος που είδες να εφαίρεται για τον Κασονούρη, την Αραπίνα και τις άλλες περιπτώσεις. Ένας τρόπος που πάρει να το μάθει. Ποιο? Μα να τους δούμε φυσικά. Πώς? Άκουσα ένα που σου λέω, ο κόσμος στην κυραλικά είχε μια χαρακτηριστική μελωδιά, μύριζε ιόδιο και σμέντα. Καλά, ρε χαβρές μου. Ο Κρέσι, γιατί να τόσο το ρεπός, άκου με καλή περνάει. Όχι ρε, μην υπερβάλλεις. Α. Η κοιλιά μου διαμαρτύρεται. Τι στα λέγα εγώ. Σκεφτόμαστε όλα τα άσχετα και ξεχνάμε το ζωτικότερο όλων των θυμάτων. Θυμάσαι. Όπου να είναι, κλείνει σαν τα ταβέρνα. Για λέγε, είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Έχει κάτι σχέδιο πάνω. Φυσικά, με παρακολουθείς. Με απόλυτη προσήλωση. Εγώ τώρα λοιπόν θα ρίξω τον παπαγάλο και πετάγει εκεί πέρα. Με ξέρω να πετάγει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όταν ο μάχητα βγει για να δει τι γίνεται, εσύ παίρνει την κουζίνα και αρπά ένα ψάρι. Μόλι βρει την ευκαιρία, αρπά άλλο ένα και φεύγει. Φύγαμε. Τι λες, πάμε και γίνεται το πιάτο. Καλά θα ήταν, αλλά δεν μπορώ. Γιατί, μη μου πεις τώρα την κόρτασες. Όχι ρε, αλλά είναι χαρακτηρισμός. Με ποια, με την Κρατσιέλα. Με ποια, Νάλη. Αμά ποια με την Κρατσιέλα. Με περιμένει πως και πως, θέλεις ώστε να την απογοητεύσω. Κάτι να ξέρετε φίλε, σου βρίσκει και είναι τόσο αρδερωμένη μαζί σου. Δεν ξέρω τι μου βρίσκει, αλλά όσο μου το βρίσκει θα την βρίσκω και εγώ. Ξέρεις και κάτι άλλο. Τι. Θα λάβω μέρος στα καλλιστία πατών.
Ξέρεις, αυτά που γίνονται στο πάτωμα τις Πασχαλιές. Θα λάβει μέρος ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο πρέσβης του Κουφέ και όλος ο καλός ο κόσμος. Μήπως θέλεις να σε συνοθέσω για να διαπρέψουμε μαζί ως το ωραιότερο ζεύγος ελληνικών. Ας το καλύτερα. Να μου πας, έλα κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Όποτε μπορώ να τις κάνω στο σπίτι, έρχομαι εδώ για να θαυμάσω
φανταστείς ότι δεν τρώει τίποτα άλλο παρά μονάχα πουλιά από τα στάχνη σώσαρα και ασπαρμοκροκέτες. Τι μου το γλιτώνεις το κουστάκι παντορές μου, θα στο βγάλω. Τρίχα, τρίχα, θα στο βγάλω. Γεια, γεια! Κι όχι κορόιδο στο κλουβί για μια γαρδούλα. Γιώργο. Γιώργο. Μέντε. Ο παντάς! Ο παντός Παναγία μου πάτσα. Έτσι όπως τα λέω.
Όλες οι μαύρες γάτες κινδυνεύουν. Όλες ανεξαιρέτως. Ασφαλώς. Κι άκουμε τι να κάνουμε. Τι προτείνεις όμως. Αν κάνουσαμε σε έκτακτη συνέλευση όλες τις μαύρες γάτες από όλες τις γειτονίες, από όλες τις αλάρες. Δεν θα σκοταμιλήσεις. Δεν έχεις άδικο. Αν είμαστε ενωμένοι και αν δείξουμε σύμπνοια, οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να μας λάσουν. Άσε που τα μέλη της αδερφότητας δεν θα μπορέσουν να ενοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό θα κάνουμε. Ναι. Α, είναι το Αγαπητοί και πολύπαθοι συμπολίτες, ποιος φταίει για όλες τις κακοτυχίες, για όλα τα δεινά και για όλες τις κακοτυχίες που μας στήσουν από τον μάταιο κόσμο? Λακίες μας! Και μαθίες μας! Λάθος, λάθος. Άλλο φταίει, άλλο. Τι είναι δηλαδή? Οι μαύρες γάτες. Τι λένε, δεν σε παντοδογείς τώρα. Τι σχέση έχουν οι μαύρες γάτες με την τιμή την πλατιέρναση του χαλβά περιπίνου? Σοβαρό λόγο και θα το αποδείξω. Είναι πασιφανές και αδιαμφισβήτητο και ιστορικά τεκμηριωμένο ότι όλα τα μαύρα φέρνουν στη φορά. Μια μαύρα δηλαδή. Η μαύρη μαγεία. Η μαύρη φορά. Η μαύρη μαγείλα. Η μαύρη καρδιά. Η μαύρη ζωή. Τα μαύρα χτάλια. Κλπ. Κλπ. Μάλιστα, αγαπητές κυρίες, κοητευτικοί κύριοι, χαριτώμενες τις ποινίδες και αξιολάτες τα πιτσιρίκια. Στις μαύρες καρδιές φωλιάζουν εκατονόμαστες αμαρτίες. Στο μαύρο σκοτάδι φαίνονται πιο ύπουλες δολοφονικίες. Εσείς κυρίε για παράδειγμα, εσείς εκεί με τη λαγιασμένη γραβάτα. Τι μου λέτε, γιατί η ερωτική γραβάτα σας? Επειδή με πιέσετε. Λόξιγκα στον τεπέτρο γάπη, λίγο έτσι. Αλλά γιατί σας έπιασε λόξιγκα στην ώρα που τρώω τη κουβέτσι? Και δεν σας έπιασε λόξιγκα στην ώρα που δεν τρώω τη κουβέτσι? Έλα μου, ντε. Θα σας πω εγώ γιατί. Σας έπιασε λόξιγκα στην ώρα που τρώω τη κουβέτσι? Επειδή όπως θα πηγαίνετε στο εστιατόριο να φάτε το περίγουλο τη κουβέτσι, θα πέρασε από μπροστά σας το δίχως άλλο μια μαύρη γάτα. Δεν το έφερε στο εστιατόριο το κουβέτσι. Μια δαχτυλική ανομαλία τη εξωτερική τη. Τότε την ώρα που θα το μαγείρευε η γυναίκα σας στην Ιταλία, να την κοίταξε από το παράθυρο της κουζίνας με βλέμμα το όπλο, μία μαύρη γάτα. Ίσως. Εσείς νεαρά, γιατί έχετε πιπίδια? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Έχετε πιπίδια επειδή κάποια μαύρη γάτα που σας μάτιασε. Εσείς παππούλοι, δεν μου λέτε γιατί σας πέσανε όλα τα δόντια? Γιατί δεν σας έμεινε ούτε ένας κορτήρας έτσι για δείγμα? Τι είπες, κόρη μου? Γιατί σας πέσανε τα δόντια! Και μια και τόφερη κουβέντα, γιατί κουφαθήκατε? Μην κουράσετε το μυαλό σας. Θα σας πω εγώ. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή στα νιάτα σας θα συναντήσετε μια μαύρη γάτα. Τι είπες, η γάτα φάγανε να φάμε λάθα? Γιατί τα φάγανε? Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Ιστού που καταντάει ο άνθρωπος όταν στα νιάτα του συναντάει μια μαύρη γάτα. Συμπολίτες και συμπολίτησες, ποιος φταίει λοιπόν για όλες τις κουσουζιές, για όλες τις συμφορές, για την κίνια, τις αδικίες και τις αναποδιές? Ποιος φταίει? Οι μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για τις καταστροφές, τους σεισμούς, τις κατολιστήσεις και τους τυφώνες? Οι μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για τους παρανόμους που κοντάζουν? Οι μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για το πέναλτι που δεν πήγε στον αγώνα με την Κωσταρίκα? Οι μαύρες γάτες! Δεν φταίει! Οι μαύρες γάτες είναι και γι' αυτό. Ποιος φταίει λοιπόν για τις δύσκολες ερωτήσεις στις εξετάσεις? Οι μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για το
Ποντικός! Τροφαντός, τροφαντός! Τσα ποντικό! Εσύ είσαι! Καΐνη! Δεν λες τους φίλους να με αφήσουν! Παιδιά, αφήστε τον! Είναι φίλος! Φίλος! Ο ποντικός! Ο παππούλιος μου! Μου χάρισε το ίδιο, μια φορά που έρθες! Α, δεν πάω! Ήμουν φαγωμένος! Πώς και από το πίσω! Εδώ δίπλα μένω, με παρακάτω την τράπη. Α, να μην το ξεχάσω. Σου βρήκα ένα καταπληκτικό στοιχάκι για τη δικιά σου. Άκου. Το τυρί μπορεί να λιώνει και να γίνεται φορτή. Μα η αγάπη δεν τελειώνει. Μένει πάντα ζωντανή. Και ύστερα, λέγαμε το φανφάρο. Τι καλό. Και απίστευτο ρομαντικό. Αλλά τώρα πάλι στο δούρε στο κεφάλι. Τι στο δούρε, τι έλεγε. Δεν τα έμαθες. Α, ναι! Θα κηρυχθούν υπό διωγμόν οι μαύρες γάτες! Χαρά σε Ευαγγέλια! Συγγνώμη. Sorry. Ξέψα ότι είσαι μαύρη. Κουράγιο, φίλε. Τώρα είναι, θα περάσω. Τι να πούμε κι εμείς τα ποντίκια που είμαστε συνεχώς υπό διωγμόν. Ή χειμερών. Ας είναι καλά οι ποντικότητες. Αλλά μην είναι τόσο ρηγουβέντα. Έχω στα αυτιά μου μια πληροφορία που μάλλον σας ενδιαφέρει. Είναι. Έχω ένα φιλαράκι, το Όντερη Μπίκο. Που μένει στο σπίτι της Ελλαδόπας, της πρώτης του πολιτικού. Και τι σου λέει αυτή, είναι τόσο τρελή όσο φαίνεται. Θεό τρελή. Κάλεσε λοιπόν η Ελλαδόπα στην αδερφότητα του το πολιτικό, τον υπουργό δημόσιας τάξης, επιχειρηματίες και άλλα σημαίνουν τα πρόσωπα για να συζητήσουν για την αδερφιά σας. Μα τι σχέση έχουν οι ευλογές με τις μαύρες γάτες. Κάτσε να δεις πως το είπε ο θα πούν ότι για όλα αυτά είναι οι μαύρες γάτες. Ανεργία, πληθωρισμός, ουρές νοσοκομεία, απεργίες. Για όλα αυτά είναι οι μαύρες γάτες. Σοβαρά και άκουσες ότι υπομόσχεσαι όταν ανήκουσα. Αμέν, πώς το είπα χαρακτηριστικά. Αν πείσουμε το λαό ότι για όλα αυτά είναι οι μαύρες γάτες, τότε αντί να αποκριθούν εμάς, θα το χρήσουμε τις γάτες. Τώρα τι γίνεται. Έχει και συνέχεια. Τι είναι. Θα κάνουν καμπάνια ενάντια στις μαύρες γάτες και θα βγάλουν νόμους με τους οποίους θα αναγκάσουν τους ανθρώπους να τους κυνηγούν και να σταματήσουν. Ό,τι πρέπει δηλαδή για εμάς. Έτσι εξηγούνται όλα. Γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσουμε τους κόλπους, εντάξει. Σίγουρα, δεν υπάρχει. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι φίλος. Τίποτα. Και μην ξεχνάς. Για το αφιεστικό σου κύβες, όσο στην αρχή είναι πλήκτη. Α, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Καλά που μου θύμισε, πρέπει να πάω να βρω την ανατούλα. Καλά, παιδιά. Γεια. Θεωρείται ύποπτος, γι' αυτά δεν δώσε με σκοτεινές δυνάμεις και συλλαμβάνει.
φαίνεται σαν οι άνθρωποι. Αυτοί οι αχροί δεν το έχουν σε τίποτα να πυρπολίσουν την βίλα. Τις προάλλες πυρπόλησαν δύο σπίτια και μία από τη Βίκη Μαριού στη γειτονιά της. Μα αγαπητούλα μου, δεν είναι δυνατόν να μου το λες εσύ αυτά. Γιατί ακούς όλες αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Γιατί. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σου πω κάτι, εντάξει. Τι. Είναι ένα μυστικό, θέλω να το πει σε κανένα. Ναι, λέει. Σήμερα το βράδυ θα μαζευτούμε όλοι οι μαύρες γάτες και κάνουμε αποθήκη στο λόγο. Θα δώσουμε μία αλλαγή στη ροή των γεγονότων. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζει. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα πρέπει να φύγω. Γιατί. Γιατί πρέπει να ανοιχτώ. Σήμερα πρέπει να είμαι όμορφη. Πολύ όμορφη. Γιατί, τι είναι σήμερα. Θα έρθει ο Ρασμίνος και δεν πρέπει να με διατιμήσει. Ο Ρασμίνος. Τι δουλειά έχει εδώ ο Ρασμίνος. Αραγωνιάζομαι. Τι. Αυτό που άκουσες. Και τι θα γίνει με εμάς. Τι θα γίνει με την αγάπη μας. Τα όνειρά μας. Η όρκη που δίναμε στο φενταρόφωτο. Δεν με αγαπάς πια. Δεν με λαφταράς όπως εγώ. Δεν είσαι η αγαπούλα μου. Δεν λέω. Εσένα σ' αγαπώ. Το χρώμα σου είναι που με προβληματίζει. Μπα, και τι έχει το χρώμα μου. Να, μου προκαλεί δυσφορία, ανησυχία, κατάθλιψη. Κατάθλιψη, ε. Ναι. Κάποτε όμως έλεγες ότι... Ήτανε... Στην... Έλεγες ότι σε μαγεύει, ότι σε τρελαίνει, ότι σε σλεπαίνει. Κάποτε ήταν κάποτε και τώρα είναι τώρα. Χέρι αλλάζουν και οι κακοί γύρω μας, αλλά αλλάζουν. Τέλος πάντων. Αγαπητούλα μου, δεν είναι δυνατόν να μου τα λες εσύ αυτά. Δεν είμαι η αγαπητούλα σου. Και τι είσαι δηλαδή. Μια μισθωμένη γάτα, η οποία πρέπει να λογαριάσει την υπόλοιψή της. Όχι καν από το είπα. Χαίρετε. Γρατσιέλα που πας. Γρατσιέλα μου φεύγεις. Γρατσιέλα. Θα φύγω. Φεύγω. Έχω ήδη φύγει. Εντάξει λοιπόν. Αποχωρώ. Τι πώς να κάνεις εκεί ρε φίλε. Να βλέπω πουλόβερ, δεν βλέπεις. Ετοιμάζομαι να δώσω τέλος στην ζωή. Γιατί, τι έκανες. Να βασανίζω την τύψη. Ποιες τύψεις μωρέ, αρχιεπίσκοπο κρατζούνισες. Όχι, ούτε αρχιεπίσκοπο κρατζούνισα, ούτε διάκο. Είμαι όπως βλέπεις φίλε, μαύρος. Και τι πειράζει που είσαι μαύρος. Θέλει και ερώτημα. Οι μαύρες γάτες είναι υπεύθυνες για όλα τα δεινά που μαστίζουν τον τόπο. Μισό ρε φίλε. Μη μου πεις ότι κάθεσαι κι ακούς αυτές τις αγλαμάρες που μεταδίδουν όλοι αυτοί οι θεοπάλαβοι. Πώς να μην τις πιστέψω. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, το ακούω. Το λένε οι αφήστες, το γράφουν οι εφημερίδες, το μεταδίδουν τα ραδιόφωνα. Το φωνάζει τη μεγάλη και το παπαγαλίζουν τα παιδιά. Από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Και λοιπόν, η αληθινή αλήθεια δεν είναι αυτή, είναι άλλη. Αυτό είναι ψέμα. Τι νόημα έχει μια αλήθεια που όλοι την αρνούνται. Τι αξία έχει, τι αντίκρισμα. Όχι, όχι, δεν αξίζει να ζω. Είμαι μια ανάξια, περιττή, γνωστούζα γάτα. Ώρες, ώρες μου έφερε τότε προκαλώ προσουσιά και στον ίδιο μου τον εαυτό. Αρκετά. Μισό ρε φίλε, μισό. Πού πας. Άσε με αφήνει, σε παρακαλώ. Είμαι και κόφτη. Πώς σε λένε. Μουτζούρι. Άσχημο όνομα, ε. Σαν να μην μου φτάναν όλα αυτά, έχω και άσχημο όνομα. Μια χαρά είναι το όνομά σου, Μουτζούρι. Σκέψου καθαρά, όχι μουτζουλωμένα. Καθαρά, ξεκάθαρα. Τι έχεις κάνει πια. Μόνο που υπάρχω, αυτό αρκεί. Για να το λέει το σωστό, μας κάτι θα ξέρει. Άρε, πάλι. Ένα ψέμα, όσο και να το λένε, δεν πάει να είναι ψέμα. Κατάλαβες, Μουτζούρι. Ένα ψέμα που όλοι το πιστεύουν δεν διαφέρει από μια αλήθεια. Έχει τις ίδιες συνέπειες. Πονάει αληθινά. Με άλλα λόγια, μια ψεύτικη αλήθεια δεν διαφέρει σε τίποτα πολύ εκτός από ένα αληθινό ψέμα. Κοίτα μου, Τζούλη. Νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι και πολύ καθαρά. Η αλήθεια δεν έχει και μεγάλη πέραση σήμερα. Άλλωστε, όπως και να έχει το πράγμα, δεν μου κάνει και πολύ κέφι να ζω. Γιατί θέλει και ερώτημα. Δεν αντέχω να περιμένω τη στιγμή που θα με λιανίσει κάποιος αλήτης ή ακόμα χειρότερα που θα με προδώσει κάποιος φίλος. Είναι σαν να με σκοτώνω κάθε μέρα ξανά και ξανά.
Προτιμώ χίλιες φορές να πεθάνω από μόνο μου. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και τις αγαπές σου προθέσεις. Θα σε θυμάμαι όσο εδώ. Έχει για πόρτα. Και πως Μας αποθρασίδιλους γάτες!
πού να πάμε δηλαδή? Εδώ εσύ. Στην Άγκυρα. Στα νησιά με τα χίλια καναρίνια. Θα πού άλλο το τσιπάδι. Θα να κάνουμε μια μαζική έξοδο, μια καθολική πηγή. Φεύγει. Να φεύγουμε με λόγια. Και να αφήσουμε τα αγαπημένα μας λιμένια. Αποκλείεται. Κανείς δεν θα καταλήξει από μένα τα λιμένια. Κανείς δεν θέλει να φύγει, αλλά τι να κάνει. Είναι μόνο μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Όντως, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν είναι κράσιμη ούτε πρόσιμη. Είναι κρίσιμη. Και είναι κρίμα που είναι κρίσιμη. Θα ήταν κρίσιμο να μην είναι κρίσιμη. Όντως, στη φάση αυτής της απόφασης, θα πρέπει να έχουμε όλη την καλή διάθεση να καταστήσουμε τα πόσια. Η οποία κατάσταση απόψε θα αποτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν και θα ανανώσουμε την παράδοση της αλληλεγγύης των ανθρώπων. Πηγαίνεις εσύ και να θυμάσαι ο φίλος σου, η Κοψονούρη, τη γαλάκια. Μην μιλάς έτσι, θα γίνεις καλά. Κοψονούρη, από το κομμάτι την κανάλια, θα θεραπευτείς, έλα, κάνε κουράγιο, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι. Τι. Δεν το λένε σωστά. Ποιο. Ότι οι μαύρες γάτες φέρουν γλούσες για τους προληπτικούς. Σωστό είναι ότι Τι! Ποιο είναι το σωστό! Ότι οι προληπτικοί φέρουν τους σωσιά τις μαύρες γάτες της. Μάρια, πρέπει να θυμάσαι. Μην ανησυχείς. Για άλλη μα 10 λεπτά είναι. Να πάρουμε μια ανάσα, παιδί μου. Αυτή δεν είναι η... 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 Η...
Αυτό που ζητά δεν κυρία Ραβασίλη. Είναι από καλά τι δύσκολο να γίνει. Μια δυο φορές σε τάξη. Να σας κάνω το μαζί. Με το αζημίο το βέβαια. Μα σε συμφέρει να το κάνεις. Οι άνθρωποι της αδερφότητας. Τηρώνε καλά κυρία Ραβασίλη. Εγώ θα τηρώνω ακόμα καλύτερα. 100 κομμάτι. Μα τι αυτά που λένε κυρία Ραβασίλη. Γι' αυτό με περάσατε. Δεν μου επιτρέπεις η γίνησή μου να κάνω κάτι τέτοιο. Κακόμερες γάτες, να πεθάνουμε δεν λέω. Αλλά που με δεν σε τρόπο. Για 200. Τι για 200. Για 200 το κομμάτι. Ποιος. Η συνείδησή σου. Όχι. Αλλά. Αλλά. Για 500. Μπορεί να κάνει μια μικρή εξαίρεση. Θα έπρεπε να φρικτές δείξεις, αλλά θα τους υποστώ. 500, είσαστε καλά σου. Μα σκέφτεται και κακή έτσι, κυρία Ραποσίστα. Έστω, με κδέρνεις, αλλά τι να κάνω. Δεν. Να είστε καλά, κυρία Ραποσίστα. Δεν θα σας απογοητεύσω. Στηρίζω με πάνω σου και κουβέντα σε κανένα, ρε. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Ραποσίστα. Θέλω εσύ να μιλήσω. Αφού δεν πάτε τίποτα, πρώτα εγώ το πρώτο θέλω. Α, εσύ είσαι ο πλούς με τα κόρδο μετά. Απόλυτα. Είναι πολύ μακριά τα καλόγια. Έχουνε και υπομόνωση. Δεν πάνε να φτιάξουν και να νεορίζουνε όσο θέλουν. Κάνε και πρώτη έτσι. Λοιπόν, το πρώτο δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Ξεχάσατε κάπου, κυρία Ραβασίλη. Τι. Α, τι προκαταβολή, κυρία Ραβασίλη. Ποια προκαταβολή. Δεν είπαμε τίποτα, δεν είπαμε μία προκαταβολή. Α, όλα και όλα, κυρία Ραβασίλη. Αλλά χωρίς εις προκαταβολή, η δουλειά δεν γίνεται. Πέτα το κεφάλι μου εδώ πέρα. Εμένα με κουμπάκι, αλλά εσύ είσαι χειρότερος. Πόσα! Πόσα έχετε ευχαρίσεις. Αρκεί όμως να είναι πάνω από 1000. Αν όμως και αν ελπίζεις να με πουλήσεις, να μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία για τις συνέπειες, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Κατάλαβες. Να είστε σίγουροι, κυρία Βασίλη. Δεν θα σου πει κάτι τέτοιο. Αντίο. Γεια σας. Πολύ καλή συνείδηση για το σορβοδό. Ναι, συγγνώμη. Ψηλά στο λίγα, ε. Ναι. Τι πουλάει και πολύ ακριβά. Νομίζω ότι τώρα θα συναντηθούν όλοι οι άλλοι του νησιού τα υπέρα. Το πιστεύω ότι το θυμήθηκες. Μπράβο, κοιτάς, να μας έχουμε. Πώς να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την κοινή μας ευάλεια για χάρη της υγείας.
Διαφορετικά, αντί όλοι αυτοί οι βαλαβοί να κατατρέχουν όλα εσά, ίσως αφήσουν την άκρη και εμάς. Και τότε αλλήλω μόνο μας, αλλήλω τη άλλη μας. Δηλαδή, μας αρνείστε τη βοήθεια που τόσο έχουμε ανάγκη, μας παρατείτε στην τύχη μας. Γιατί βρε παιδιά, γιατί, κάτι δεν είμαστε κι εμείς. Τι σημασία έχει που είμαστε μάνδρες. Για μισό λεπτό, φίλε, μην βάζεις όμω που θες που δεν είπα. Σε παρακαλώ, εάν δεν το άξιζε, το καταλάβω. Θα σου προσφέρω κάθε δυνατή βοήθεια. Πώς όμω, με ποιο τρόπο. Νοέρα. Τι εννοείς, Νοέρα. Εννοώ ότι οι σκέψεις μας, όσο και οι ευκαιρίες μας, τις συνοδεύουν στο δίκαιο μόνος. Αλλά κατά τα άλλα, μη μας παρακατεύετε. Συμφωνώ και επικροτώ. Εσείς τι έχετε να πείτε. Εμείς οι θεσσαράδες έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε. Αλλά αν δεν επιχειρήσουμε, μέσα στο σκοτάδι, μπορεί να μας ζητά μια μάχη και να δούμε το πελά μας. Όμοι για εκείνους. Καλύτερα λοιπόν να φεύγουμε στις αποχές. Νομίζω ότι το πρέπει να βοηθήσουν είναι οι άσπρες κράτες και οι κράτες της αποσιάς. Πάντα ξέρεις να βγάζει την κράτη απ' έξω. Εμείς είναι αμελές κράτες και είναι ένας αρχιτεκτικά λιγότερος από τους άσπρες και τις μαύρες. Συνεπώς, πρέπει να προσέχουμε τους άσπρες. Δεν μπορούμε άλλωστε να κάνουμε τις συμβόλες τους ολιγοστές που είμαστε. Άλλωστε, το θέμα δεν μας εκφράζει. Δηλαδή, μας εγκαταλείπετε στη όσο εκφράζει των μανιακών. Όχι, βέβαια. Οι σκέψεις μας και οι ευκαιρίες μας συμμετέχουν στο δίκαιο αγώνα. Να τις φράσω τις σκέψεις σας! Να τις φράσω κι άλλο πάλι σε ευχές σας! Α, αρκετά. Όσο εδώ και με παρέχει. Δεν ήρθα εδώ για να κάθομαι να προσβάλλει ένας και ο άλλος. Αρκετά για την έδρα του σκόμενου εδώ. Τι ευχαριστία, Θεέ μου. Φοβερή ευχαριστία. Αφού κανείς δεν έχει μας καλές την προθέση, εγώ αποχωρώ. Και εγώ. Φυσικά και εγώ αποχωρώ. Θα δείτε πού πάτε. Περιμένετε. Έπρεπε να το περιμένουμε. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει το δωμάτιο του καταπτήρι μας. Μα γιατί, τέτοια αδιαφορία. Πού μου λες. Άσε που μπαίνεις στη μέση και το σπιζέρα. Φυσικά. Λιγότεροι κάτι, περισσότεροι κάτι σκουπιδιών, μεζέδες, ψαροκόκαλα. Θα αυξηθεί δηλαδή το κατακεφαλή σκουπίδι. Άρα, ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Όχι, αυτή είναι η προσωρινή λύση.
Ποια είναι η μόνιμη λύση θα μου πεις? Να σταματήσουμε να μας μιλάμε. Να αλλάξουμε χρώμα. Να αλλάξουμε τι? Χρώμα. Να σπρίζουμε. Είσαι που θα καλάσουν. Όσο απίθανο και έτσι φαίνεται, έχω ανακαλύψει τη συνταγή του ασπρίσματος. Δηλαδή. Μα σου λέω, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι να πιστέψεις, αλλά σε διαβεβαιώνω. Τα έχω καταφέρει. Θες να μάθεις ποια τα συστατικά? Αν δεν σου κάνω ιδιαίτερο κόπο. Είναι 7 και τα έχω στο εργαστήριο και τα 7. Σε παρακολουθείς? Σε παρακολουθώ. Συντελείται η ιστορία αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι έχει μέσα στην κλαβά του μαθητές? Όχι. Καλά τα λίγα. Αυτό είναι το πρώτο συστατικό. Και το δεύτερο ποιο είναι? Δροσοσταλίνες από κρυμολούρδουλα. Εξαιρετικά. Και τώρα το τρίτο στάδιο. Ασπράδια μου από το μυθικό περιστέρι. Και τώρα το τέταρτο στάδιο. Ποιο είναι το τέταρτο στάδιο? Ποιο είναι? Ποιο είναι? Ποιο είναι? Ποιο είναι το τέταρτο στάδιο? Ποιο είναι? Άντε, ένα σύγχρονο άνθρωπο. Κρύπτει που φαινάνε και ο ζάχαρης. Και τώρα, ο πέμπτος θα φύγει. Μια πλέτερη νερό απολιωμένο χιονάδι. Θυσιάζει μεγάλη στιγμή. Όλα θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία, τι έχουμε μετά? Μια πρέζα περιμένει τη μολύνια. Στην Βουλή ξέρω ένα σχολείο, την ώρα που οι μαθητές κάνανε μάθημα γυμναστική στο πράγμα. Και τώρα, το τελευταίο στενικό. Τρεις χρηστές από νηφικό πέπλο. Πού τις βρήκες? Μεγάλη ιστορία. Τις άρπαξαν το πέπλο, καθώς συνήθως έκανε ντους. Καθώς όμως προσπαθούσαν να ξεφύγουν, κουκλώθηκαν το υπόλοιπο νηφικό πάνω. Πρόσφυγα να ξεδιχτώ, τα είχα κάνει με τα νύχια μου ορδές. Ωραία. Και εμένη νύφη, αναγκάστηκε να παντρευτεί με τον Μπουρνιούζη. Αλλά, τι θες, αυτά έχει επιστήμη. Δεν γίνονται εφευρέσεις χωρίς θυσίες. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα δεν μένει παρά να πούμε τις μαγικές λέξεις. Έχει επιστήμη μαγικές λέξεις? Καμιά φορά υπάρχει και λίγη μαγεία. Άσπρη γάτα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη. Άσπρη γάτα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη. Άσπρη γάτα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη. Ωραία. Και τώρα δεν μένει παρά να το πιω. Επειδή δεν έχω πρόχειρο να πρέπει, θα σε παρακαλούσα να με ενημερώσεις πότε θα αρχίσω να σπρίζω. Κοιτάς. Σε κοιτάω. Προσεκτικά. Πιο προσεκτικά δεν γίνεται. Μπορεί τώρα να σπρίζει το αυτί μου, την ουρά μου ή την ουσούδα μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σπρίζω! Σπρίζω! Όχι! Καθόλου! Δεν μπορεί! Τι είσαι! Απολύτως! Μήπως έχεις μοιοπία? Όχι! Δεν έχεις μοιοπία? Ούτε! Περνατροπία? Μια χαρά είναι τα μάτια μου, Φιδερίκο! Το μυαλό σου δεν πάει καλά! Περίμενε, παιδί! Τόσο εύκολα νομίζεις που ασπρίζει κανείς! Ας περιμένουμε λίγο ακόμα! Κοιτάξτε με μεγάλη προσοχή. Μην χάσεις και τη συγκλονιστική στιγμή της μεταμόρφωσης. Ξέρεις κάτι. Μήπως δεν έπρεπε να πιω αν άπασα ανοιχτό με το μείγμα. Θα μου δείξει την ουρά μου για να δω. Φρεντερίκ, νομίζω ότι χάνεις την ώρα σου.
Πολύ δύσπιστο σε σερβεράκι μου. Η συνταγή μου είναι αλάθητη. Κάποια λεπτομέρεια δεν θα πήγε καλά. Ίσως έπρεπε να βάλω περισσότερο περισσότερες τροσοσταλίδες ή μεγαλύτερα σπατζιά. Αλλά πού θα πάει, θα τα καταφέρω. Και μετά θα βουλώ τη συνταγή μου στις μαύρες γάτες και θα γίνω πάρα πολύ τόσο. Ξημέρωσε, κι εγώ πρέπει να πηγαίνω. Να προσέξεις τον εαυτό σου. Καλά, πέρασε την άλλη εβδομάδα. Ίσως να τα έχω καταφέρει. Αντίο. Γεια. Περιπλανιέμαι από εδώ και από εκεί. Πριν από λίγο, μια παρέα από πιο να έρχεται να με πετροδολούν.
όποιος μπορέσει και τις εξοδώσει, θα πάρει 100 λίρες βαξίση και την τεσσιροπούλα του Βασάλια σύζυγο. Πλάτε, σε φέρνω άλλο παράδειγμα. Όποιος μπορέσει και τις εξοδώσει, θα παρασημοφορηθεί με το παράσημο του τετράγωνου τριφυλιού από τον ίδιο τον υπουργό της Ουσίας Δάφου. Γεια σου, Αντώνη. Αύριο θα φύγω και θα πω στην πόλη να βρω τη χαρά μας. Το κορυφό της με μεγάλωσε και με αγαπούσε. Δεν αντέχω άλλο. Έχω λαχταρίσει να δειθώ. Σε παρακαλώ, μην τους ρυπηθάς. Είναι πολύ επικίνδυνα. Πόσο επικίνδυνα κι αν είναι, θα πάω. Μπορώ απόψε να μην οματίσω. Και τώρα θα ρίξεις κάτι πολύ. Να το λέει η γυναίκα σπίτιο. Μόλις πήγε να τον αγκαλιάσει η χαρά, τον στείλανε στον άλλο κόσμο, ε! Θεός χωρέστον! Τι αυτό! Καλώς θα! Πρέπει να πω κάτι! Δεν θέλω όμως να είσαι μαζί μου, ε! Γιατί? Γιατί μάλλον θα έχει. Τι έδειξε! Α! Πες μου τουλάχιστον από τι αρχίζει. Άσε τα τώρα, λοιπόν. Μήπως δεν θα πεις μαζί μου. Εντάξει, εντάξει. Τα μάτια σου όμως 14. Εντάξει, το ξέρω. Τι δούμε όλους. Πάρε βαθιά ανάσα και βούτα. Βούτα στη λίτη και ξέχνα τα πάντα.
Εβελίνα! Εβελίνα! Είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνω από ό,τι μου λέει. Δηλαδή,
θες να πεις. Ακολοφρύξεις. Η πλευτάνη της αδερφότητας δεν έχει ένα μόνο, αλλά τρία στάδια για το πρώτο στάδιο, όπως το χωρίζεις ήδη, ολοκληρώνουμε την εξόδωση όλων των μαύρων κάτω στο νησί. Δεν μείναμε και φορές. Μόνο εγώ έμεινα. Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν σκέφτεται σε σχέση με κάθε άλλο. Στο δεύτερο, στάδιο θα εκδώσουν όλες τις γκρίζες κάνες και όσοι κάτι έχουν έρθει μια ελάχιστη περίπτωση που υπάρχουν κάτω στη χώρα. Σοβαρολογείς. Ναι, δεν θα θυμόμουν ποτέ για να το σοβαροθέμα. Να με σώσουν να ξαναφάω αυτό το πλεοθέμα. Αν δεν σου πάω στο τρίτο, στο τρίτο στάδιο θα εκδώσουν όλες τις κάρτες. Όλες. Όλες ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως χρόνου. Και τις άσπρες, τις κατάσπρες. Ακόμα και αυτές. Μα πώς θα πεις στον τόπο να κάνει κάτι τέτοιο. Θα διαδώσω ότι τα φαινόμενα απαρτούν. Δηλαδή, ότι οι άσπρες κάρτες είναι στην πραγματικότητα μαύρες που άλλαξαν χρώμα για να τη γλιτώσουν. Δεν σε πιστεύω. Από το μυαλό σου τα βγάζω όλα αυτά. Του λέω την αλήθεια. Να μου πέσουν τα μουστάκια και να τα απαντήσει υποκόμενα όσο σου λέω ψέματα. Ότι λοιπόν πολύ ταξιδεμένο. Άκουσε την ποια την κουβέντα που είχε ο καπετάνιος ενός καραβιού. Μα γιατί, και τι να το κάνω αυτό, τι σκοπό, τι νόημα, τι λόγο τον έχει να το κάνει κάποιος αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του λόγο. Η πολιτική κάνουν ό,τι κάνουν από τη συνδαιμονία. Η πολιτική από συμφέρον. Κάποιοι για το οικονομικό όφελος. Δηλαδή, να παιδί, πρώτα απ' όλα αποβολεί τους πολιτικούς. Κατηγορώντας τις γάτες για τα μιλά του ίδιου, βρίσκονται μια βολική δικαιολογία για τις δικές μας οδηγίες και την κατηγορά που έχουν κάνει αυτό. Α, κατάλαβα. Αντί να ασχολείται δηλαδή με τα δικά τους σκάβανα και σφάλματα, με τις δικές τους επιορκίες και παροδοκίες, ασχολείται με τις μαύρες γάτες. Γι' αυτό άλλο συνεχίζεται και διευρύνεται ο διωγμός. Και τώρα που ασχολούνται όλες οι μαύρες γάτες, ο κόσμος συνεχίζει να έχει προβλήματα και πάει να βάλει την απάτη. Τότε οι αξιότιμοι ηγέτες μας χάρη στο θέσιμο στις κρίσες και στη συνέχεια σε όλες τις κράτες. Και μετά, τι θα γίνει μετά. Ελπίζω ότι κάτι άλλο θα σκεφτούν. Κάποιους άλλους θα κατηγορήσουν. Στο μεταξύ, θα έχουν κάνει τις εκλογές. Και θα έχουν ασφαλίσει τη θέση του για την επόμενη τετραετία. Αλλά φίλε μου, δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά ακόμα συμβαίνουν να γίνονται πίσω από την αδερφότητα. Τι θες να πεις. Κάποιοι άλλοι μεταλλεύουν την αδερφότητα, όσο και τους πολιτικούς, για σκοπούς δικούς. Τι είναι αυτοί, τι σκοπούς έχουν. Αν σου πω, δεν σε ξέρεις. Τελείωνε πια! Με έσπασες! Καλά. Τα βλέπεις αυτά. Ποια τα καράβια. Ναι. Ξέρεις το ποιο μεταφέρει το κίνδυνο καράβι. Λιβάνι. Όχι. Μπαχαρικά. Όχι. Κουνουπιέρες. Όχι. Δεν θα το βρεις ποτέ. Τζαμπαζικό. Τελείωνε. Για θα ξεχάσω όπως είμαστε φίλε, εντάξει. Καλά, καλά. Τι είναι λοιπόν ο μοντσκάτος που χαλάει όλο το σασπένς. Πλησίασε ποτέ να ξέρει κάποιος στην κόσμη που φαίνεται. Φακές. Φακές. Το οποίο μεταφέρει όρθια. Δεν μεταφέρει φακές μου πούνα. Μα στο αυτό γράφει. Λάβος το όμως. Φάκες. Φάκες δεν μεταφέρει. Για ποντίκια. Όχι, για ρινότητα. Δεν μεταφέρει ποντίκια. Αυτό όσον αφορά όσο κίνδυνο καράβι. Πάμε στα τρία τώρα. Ξέρεις με τι είναι γεμάτα τα τρία κρίζα καράβια που είναι εδώ μέσα. Όχι. Δεν τα σβήσω. Όχι, όχι, με έσκασε πια, σε πιστεύω, λέει. Με ποντίκια, εκατοντάδες, χιλιάδες, μιλιάδες ποντίκια. Ειδικά επιλεγμένα και αναφημένα, με κληρονομικές αντιστάσεις στα δηλητήρια. Θα αστείευεσαι βέβαια. Καθόλου. Οι άνθρωποι της αδερφότητας των πολιτικών έχουν συνεταιριστεί με τον εμπορικό όμιλο εισαγωγών εισαγωγών Φαφαρτό, που ειδικεύεται σε φάγες, παγίδες και δώρα, έξω από την οικονομία, με σκοπό να εισάγει στο νησί μας τις φάγες που είδες. Και στο τέλος... Αφού θα εκδώσουν όλες τις μαύρες κάρτες του νησιού και γενικά όλες τις κάρτες, σκοπεύουν να αγορήσουν όλα αυτά τα ποντίκια για να καταργήσουν το νησί. Μα γιατί να το κάνουμε αυτό. Για να πουλήσουμε τα πανάκριβα της φάγης. Δηλαδή, θες να πεις ότι σκοτώνουν όλες αυτές τις κακόμοιρες γάτες για να πουλήσουν πουλώντας φάκες. Ακριβώς. Θα υποφεληθούν μάλιστα και με το περίοδο του τυφώνα, που δεν θα μπορεί να πλησιάσει άλλο καράβι και θα έχουν το μονοπόλιο.
Και τι μου τα λες όλα αυτά. Ποτέ κυβέρνησε κι εσύ. Και θα έπρεπε να είσαι ευχαριστημένο με όλα αυτά που γίνονται. Θες το έτσι. Αν είναι να πάω, προτιμώ να πάω από κάτω παρά από πάνω. Είδαμε τουλάχιστον έχω ψυχή. Σα πάνω από μία. Όταν σε αρπάξουν, μπορεί να είναι προτάσεις. Και να μην σε φάνε. Μπορεί να είναι ακόμα και φιλίες μαζί μα. Όχι, σε μη καλή ώρα. Με φάκα αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει τίποτα σε φάκα κορδάτη, συγκινημένη ή δακρυσμένη. Έχεις τίποτα σε φάκα μουσική. Όχι. Εφημερίδες, έκανα το παράρτημα. Επικηρύσσονται και οι κρίτες λάτες, καθώς και αυτές με το παραμικρό υπνοσμό που χρώματο στη γούνα τους. Έκανα το παράρτημα. Σκοτώστε κρίτες γάτες, πιλαλέες και χορτάτες. Σκοτώστε κρίτες γάτες, πιλαλέες. Εγώ είμαι ο παντόφιλε. Ο φίλος σου, ο κοψανούρης, ο τηγανέτης, ο κατακομπάντο. Εγώ
Νόμιζα ότι πέθανες. Πώς γλίτωσες? Θεραπεύτησα. Από πού? Από την κόλαση. Ποια κόλαση, μωρέ? Από τα καταδόκια του κουναράδικου της Ραπασί. Τι ακριβώς συνέβη? Πες τα μου όλα. Όλα μου. Μετά την επίθεση των ανθρώπων στο Βατσουμπούλιο του Κέντρου, δεν ήμουν νεκρός όπως νόμιζες. Μας είδανε να σε χτυπάνε. Σ' είδα με τα δύο μου τα μάτια. Ήταν η έκτη μου ψυχή. Η έκτη. Φυσικά. Ήθω τώρα δεν έχω και πολλά περιθώρια. Κάτι ξέρουν λοιπόν αυτοί που λένε ότι οι γάτες είναι αυτά. Βεβαίως. Ήμουνα εξαντλημένος, ανέστητος από τον πόνο. Όχι όμως, πιθαμένος. Μετά που με άφησες, έπεσα στα χέρια του Σέρφης. Αυτό που μυρίζει όλο και με ένα τρόπο. Πώς και δεν σε έκλεισε στο θανάτου τρόπο. Ευτυχώς τη γλίτωσα. Για κακή μου τύχη όμως, με πούλησε στη Ραπασί που μαζεύει τις γάτες για να τις κάνει φλογάτες. Αμάν! Και εκεί, ποια πέφτει στα δικά σου. Ποια δικά μου. Εδώ γίνεται χαμός. Άκου να δεις τι μου είπε ο φίλος μου ο Ζαμαζίκος.
κυρία Λίνα να μας βοηθήσει, ούτε και ξέρω πόσο τα καταφέρναμε. Σωστά, λοιπόν δεν είναι ελεύθερο και αφού δεν είναι άνθρωποι της δράσης, δεν το φέρναμε. Είχα πιο αγάπη στην αυτοί. Δεν νομίζω ότι είναι ελεύθερο. Το πολύ πολύ της κάνω πιο μέσα ίσως. Μην ξεχνάτε ότι λίγο τρελήθηκα, κυρία Λίνα. Αχ, συγχωρείτε τη δράση. Μα δεν την ήθελε. Σήμερα το πρωί τη ζήτησε έτσι επίτηδες, μόνο και μόνο για να μπορέσει να πάρει τα κλειδιά για να μας ανοίξει. Μπράβο. Μεγάλη. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το Σάββατο το βράδυ αυτοί οι απλοί θα μολύσουν όλα τα ποτήρια από τα καράβια και τη Δευτέρα θα ξεφορτώσουν τις φάκες. Εμείς θα περιμένουμε να ξεφορτώσουμε τα ποτήρια και μετά θα βουλιάξουμε το καράβι με τις φάκες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο. Συγγνώμη που δεν σημαίνει την ανησυχία σου, αλλά πείτε μου, δεν είναι και πως έχουμε να βουλιάξει το τζάμι καράβι, γιατί έχει να τζάμι καράβι. Όχι. Κάκι. Ούτε. Βάρκα. Μπα. Τι όμως δεν είναι καράβι, παλιά να το κάνουμε την τάπα. Δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αν το καλύψατε σιγά σιγά σε μια στρογγυλή μέρα, δεν θα βούλεζε. Το πολύ πολύ να λοιπόν θα σπιθάνεσαι, αλλά κάψε το καράβι. Σωστά. Για να βουλιάξουμε να μεταλύσεις το τρίπο. Πώς όμως, με ποιο τρόπο. Με τα νύχια μας. Έχεις ανοίξει ποτέ τρύπα σε ξύλο με τα νύχια σου. Όχι. Το βρήκα. Βρήκα τι θα κάνει. Θα χρησιμοποιήσουμε ενισχύσεις. Τι ενισχύσεις. Έχω έναν φίλο που ειδικεύεται στις τρύπες. Τον Τρίφωνα τον Τρυποκάλυφο. Ποιος είναι αυτός. Γιατί να μην να μας πεις. Είναι ένα πουλί από το δάσος που του είχα χαρίσει τη ζωή. Και γιατί παρακαλώ. Γιατί ήταν ερωτευμένος. Αχ, δεν μπορώ. Λες δεν τα καταφέρει όμως. Μόνος του όχι. Αλλά με τους φίλους του σίγουρα θα τα καταφέρω. Λοιπόν, πάω να τον βρω. Περίμενε, έχουμε να βρεις. Yo
σώμα. Ένα σώμα, γιατί είναι όπιτα από το χέρι. Πανικός παντού. Ποντίκια, πες στα μπλες, στα σπίτια, στα ράτσες, στις κουζίνες. Να ρωτάζουν ιστερικά. Όλοι. Πανικός παντού. Ειδικά όταν άρχισαν οι κατηγορίες, οι καταγγελίες, τα ψηφίσματα. Δεν μου λες. Εκεί είναι ο δεδομένος δημοσιογράφο. Δεν θέλεις τη φόρα τα άκρητα των μελών της αδελφότητας με την πολιτική ηγεσία και τα οικονομικά καθέματά τους με την Σοβαρθός. Πώς το λέγεται. Τίκο, Τίκο. Να, άστο μου, αυτό είναι από άλλο έργο. Τι ρωτάω κι εγώ, λες και δεν ξέρω τη σχέση σου με τα ονόματα. Γιατί το λες αυτό, εγώ όλα τα θυμάμαι. Εφημερίδες, παραιτήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δικάζεται την επόμενη Κυριακή. Μεγάλη πολιτική κρίση για το νησί μας. Εκολόθρευσαν όλες τις γάτες για να ξελοσκοπήσουνε. Τα ποτήρια πολλαπλασιάζονται. Επίκυνται επιδημίες. Εφημερίδες. Τώρα είναι η χώρα μας. Μπορείς τα πατσά. Όταν εμφανιστήκαμε θριαμβευτικά στην κεντρική πλατεία του νησιού, μπροστά ο Χαΐνης, μισό καμιά εικοσαριά γάτες, μας υποδέχτηκαν σαν αληθινούς ήρωες. Μας τάιζαν, μας χάιδευαν, μας καλόπιαναν. Έτσι ζωθήκαμε εμείς και φαλήρισε η Παπαδό. Έτσι γίναμε ήρωες. Το νησί μας την άρεσε από το παλιό τρόπο. Οι γάτες πολλαπλασιάστηκαν. Θα έλεγε πέρα ότι δεν έχει πείσει τίποτε αυτό το τραυματισμό, εκτός από το σκατατρεχμό. Όλα τώρα είναι ειρηνικά. Οι άνθρωποι μας φαίνονται όπως πάντα. Άλλοι μας λατρεύουν, άλλοι μας αντιπαθούν, άλλοι μας χαΐζουν, άλλοι μας αγνοούν. Πού και πού, κάνουμε καμία ψιλοκροτσιά. Πολλοί που ήθελαν να μας εξοντώσουν, τώρα συνεχίζει τη ζωή τους χωρίς εσά. Μάλιστα, άκουσα ότι ο Μοντός είναι μετραλιάς. Έχει τους αρμόδιους, ότι μεταβολή αντιπρόεδρος της νέας εταιρείας προστασίας των ζώων. Τόσο μελέτη την κρίση μας στους ανθρώπους, πώς δεν τη χάσουμε όταν έχουμε σαν τέλα κόμπες, να έχουμε πυραρίνες και πώς τους ξέρουμε ακόμα. Τώρα που τα βλέπω όλα να ηρεμούν, προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι ποτέ, μα ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όμως βαθιά στην καρδιά μου ξέρω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, τα ζώα αλλάζουν και η τρέλα δεν θέλει πολύ να ξαναφουντώσει. Του ξανά από την αρχή. Thank you.
αλήθεια, αλλά δυστυχώς δεν είναι και τόσο παραμύθια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα, είπαν όλα τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είδαμε όλο το χρόνο. Λοιπόν, μια διάσημη ρίση λέει άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, καλή είναι αυτή που πιάνει τα ποτήρια. Και καλό σχολείο είναι το σχολείο που δημιουργεί συνεχώς εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν μέσα από αυτές τις ευκαιρίες τα όποια ταλέντα τους. Για την παράσταση δεν έχω να πω τίποτα, παρά συγχαρητήρια στο σχολείο, στο Σύλλογο Κορέων και Κυδεμόνων που βοήθησε για την παράσταση, στα παιδιά και στις δύο καθηγητές, την κυρία Ζερμάκη και την κυρία Ζερμάκη. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου με υγεία. Και μια τάκα που έπεσε μέσα ήταν τι θα κάνουμε τον χρόνο, τι ώρα θα ανεβάσουμε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θέλω να ευχαριστήσουμε τους παλιούς φίλους της ομάδας μας που είναι τώρα στο Λυκειό, την Ευγενία του Παπαχρήστου, την Ιουλία του Δεμέτζου, τον Τάριο τον Καπανό, τον Μιχάλη τον Καπανό και τους ακόμη πιο παλιούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι είναι πια φοιτητές, τον Πανταγή, τον Καρυφαλάκη, τον Νίκο και τον Εστέ, τον Μαγκάκη, στο φωτισμό. Καλό καλοκαίρι! Θα ευχαριστήσω σήμερα και τον πρόεδρο του Ελφίνου Σταυρού εδώ, τον κύριο Πάγκαλο, μια και για αυτούς. Η βραδιά σήμερα νομίζω ότι σημαίνει κάτι, οπότε ο σύλλογος και ο πρόεδρος θα θέλουν να μας πούνε κι αυτοί. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δηλαδή η δουλειά των παιδιών επισκιάζει κάθε λέξη, κάθε φράση που θέλει να πει κάποιο. Εγώ όπως υπέρχομαι ενθουσιαστή, η τελευταία Μαύρη Γάτα είναι ένα φοβερό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι ευχαριτωμένο, είναι δροσερό, έχει ιδιαίτερα νοήματα, ιδιαίτερες ευαισθησίες και εκπλήσει ευχάριστα τον αναγνώστη. Όταν τώρα όμως βλέπω και γίνεται στη σκηνή, εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο το θεατή. Και ακόμα περισσότερο όταν την προσπάθεια αυτή και το ανέφεσαι με αυτό του έργου το κάνει μια τόσο γνήσια και τόσο αγνή ομάδα, όπως αυτή της ομάδας του, της θεατρικής ομάδας του πρώτου γυμνασίου Αγίου Νικολάου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εμάς που να μην απόψε εδώ, που να μην αισθάθηκε εντυπωσιασμένος από τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά. Και η αξία πολλαπλασιάζεται εντυπωσιακά αβίαστα όταν ο θεατής, όταν όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι τα έσοδα της παράστασης αυτής προορίζονται, θα προσφερθούν για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού νομίζω ότι θα διαχειριστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσφορά αυτή των παιδιών. Συγχαρητήρια στους καθηγητές, συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια σε όλους εσάς για την προσέλευσή σας, συγχαρητήρια σε όλους συμμετείχαν και βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή. Να πάρω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά και τα ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας διδάσκουν και μας δίνουν ελπίδα. Εγώ αισθάνομαι δηλαδή ότι θα πρέπει να υποκτηθώ απέναντί τους με ιδιαίτερο σεβασμό. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε μόνο στα παιδιά ένα ζευγάρι παπούτσια να το δώσουν στον Άρη. Είναι η προσφορά των παιδιών σε συσκευασία δώρο. 942 ευρώ που βγάλαμε απόψε και μας αγαπάσατε εσείς. Θα τα δώσουμε στον Ερυθρό Σταυρό, στο παράρτημα του Νικολάου, για να κάνει αυτό που έκανε πάντα, αυτό που μπορεί να κάνει, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πολλοί έχουν την ανάγκη τη δική μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά, να ευχαριστήσω τις δασκάλες τους που τους δίδαξαν αυτό το έργο, να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμήσατε απόψε τα δικά σας τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά
την ικανότητα, την ενεργητικότητα και την καλή τους διάθεση. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. We should have each other with Chris.